ο χάρτης του Μπακτσελή που κάποιοι είπαν είναι ένας πολιτικός και δεν παράγει. Ναι, αλλά σας είχαμε πει από την περασμένη Παρασκευή για τον άλλο χάρτη και εκεί δεν ακούμε τίποτα. Πλην ελαχίστων εξαιρήσεων που έχει βγάλει η τουρκική ακτοφυλακή εγκεκριμένο παρακαλώ κοινοβουλευτικά και διακινημένο και στους διεθνείς οργανισμούς. Και η Τουρκία, εγώ σας λέω για λόγους προπαγάνδας, έχει κάνει και ένα fake, να το δεχτώ, βίντεο ότι έκανε έρευνα και διάσωση Κυκλάδες. Αλλά το διανέμει. Εμείς δεν πρέπει να απαντήσουμε και στο χάρτη. Ένας από τους ελάχιστους, ένα-δύο έχω δει να τα λένε. Ένας από τους ελάχιστους που το έγραψε και το είπε είναι ο υποναύρωχος στην αποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής, ο εξαιρετικός κύριος Τέλειος Φενέκος. Δεν είναι ένας άνθρωπος με ακραίο λόγο. Αλλά τις ημέρες που γινόταν το Ελλανδής με τον Μπακτσελή, λέει, παιδιά, με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει επίσημος τουρκικός χάρτης. Και αμέτη Μουχαμέτη μας φέρανε και τα βίντεο της έρευνας και διάσωσης. Χθες στην κρατική τηλεόραση, για να είμαι δίκαιος, του είπε και άλλος πρώην στρατιωτικός ότι στην Ελλάδα να δούμε πρώτα ότι δύο χρόνια υπάρχει χάρτης τουρκικής ακτοφυλακής και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και ειλικρινά σας ευχαριστώ γιατί θα το επαναλάβω. Δεν είστε ένας άνθρωπος με ακραίο λόγο. Όμως, μπροστά σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που ασφαλώς ήθελε απάντηση, τα τρία τέταρτα της Κρήτης, για παράδειγμα, είναι τουρκικά, είπατε ότι καμιά φορά κοιτάζουμε το δάκτυλο αντί για το φεγγάρι, γιατί εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα. Ξέρετε, πολλέ φορέ ο ρεαλισμός και η αυτογνωσία τεχνιέντος χρησιμοποιείται ως θεωρούν ότι κάποιοι ότι είναι ακραίος λόγος. Δεν είναι ακραίος λόγος. Η αυτογνωσία και ο ρεαλισμός είναι η βάση για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για να κινηθείς μετά στη συνέχεια. Mm-hmm. Ρεαλιστικά λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον IMO υπάρχει ένα ζήτημα για την έρευνα και διάσωση. Και θυμίζω στους ακροατές μας ότι η Ελλάδα ευσιώς είχε αξιοποιήσει το κομμάτι της έρευνας και διάσωσης και του FIR για να ενοποιήσει τον Αιγαϊκό χώρο. Και είχε σε μια λογική αυτό στέκεται. Γιατί ο αφενός με ο Αιγαϊκός χώρος είναι ενοποιημένος με την έννοια των λειτουργιών και άρα η έρευνα και η διάσωση και το FIR διασφάλιζε και την καλή ναυτιλία και την έρευνα και τη διάσωση και την καλή αεροπλοεία. Όταν όμως η Τουρκία κατάλαβε τι συμβαίνει, αποφάσισε αυτό το πράγμα να το αμφισβητήσει. Και η αμφισβήτηση της άρχισε ακριβώς στις αρμοδιότητες της έρευνας και διάσωσης και της αεροπλοείας. Ειδικά όμως για την έρευνα και διάσωση, για την αεροπλοεία, είναι σαφέστατα τα πράγματα στον Διεθνή Αεροπλοϊκό Οργανισμό. Τον ΑΕΚΑΟ, ναι, ναι. Τον ΑΕΚΑΟ. Εκεί είναι θέμα FIR πλέον και δεν αμφισβητείται. Στον IMO όμως, με τη συνθήκη του Αμβούργου, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει οι δύο χώρες όταν υπάρχουν προβλήματα να ακολουθηθεί ο κανόνας του FIR, να υπάρχει συμφωνία μεταξύ δύο χωρών για τις ευθύνες έρευνας. Και αυτό ακριβώς το εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία, η οποία αρχικώς χώρισε το Αιγαίο στη μέση, αλλά τώρα τελευταία εδώ και δύο χρόνια προβάλλει το χάρτη της γαλάζιας πατρίδος που ξεφεύγει κατά πολύ από αυτή την πρώτη της αρχική προσέγγιση και φτάνει να χωρίζει και την Κύπρο από την Ελλάδα, να κατεβαίνει δηλαδή μέχρι τα όρια της Αιγύπτου, αγνοώντας για οποιαδήποτε αρμοδιότητα της Ελλάδος. Και ακόμα χειρότερα, δίνει αστυνομικές δυνατότητες στις δυνάμεις της, της ακτοφυλακής, να βρουν και να επιχειρούν και να αστυνομεύουν σε αυτή την περιοχή. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, νομικά είναι πρόβλημα, αλλά κυρίως είναι πρόβλημα και για εμάς που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτός ο χάρτης, οι συντεταγμένες και το σχέδιο έχει περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση και έχει μετά κατατεθεί και στον IMO. Δεν είναι έτσι στο βρετό. Είναι πολύ πιο επίσημος από το χάρτη του κόμματος, να το πω έτσι, Μπακτσελή. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Και δεν είναι μόνο ότι έχει περάσει στην εθνοσυνέλευση, ότι έχει γίνει νόμος του κράτους, αλλά έχει κατατεθεί και στον IMO και ο IMO αναγκαστικά παρουσιάζει ως επικαλυπτόμενες περιοχές. Θα τον ανανεώσει τώρα με το κάρτη της γαλάζιας πατρίδος. Έχει έναν προηγούμενο που ναι μεν χωρίζει το Αιγαίο στη μέση αλλά δεν φτάνει μέχρι της Αιγύπτου την ΑΟΣ. Αλλά ο καινούριος που θα βάλει τώρα, που τον έστειλε η Τουρκία, θα θεωρεί επικαλυπτόμενες αυτές τις περιοχές με την Ελλάδα και δεν θα ξεχωρίζει πού είναι η αρμοδιότητα. Δηλαδή η Τουρκία με την νομική της αυτή πράξη προλαβαίνει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση συγκεκριμένη περιοχή. Μισό λεπτό, Ναύαρχε. Έχουν περάσει δύο χρόνια ουσιαστικά. Εμείς έχουμε κάνει κάποια κίνηση. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα και είναι η πρόταση που κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Επειδή αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις στο κομμάτι της έρευνας και διάσωσης για την ναυτιλία, διότι επικαλυπτόμενες περιοχές τέτοιας μορφής υπάρχουν και άλλες και σε άλλες περιοχές του κόσμου, μικρότερης βέβαια έκτασης πλην της Κίνας, γιατί η Κίνα πραγματικά εκεί ξεφεύγει και τα έχει κάνει όλα δικά της. Εν τούτης έχει και υποστήριξη η Τουρκία, παράδειγμα το Βερολίνο είπε, ότι τώρα τελευταία πρόσφατα, ότι αυτό θα είναι θέμα των δύο χωρών και θα πρέπει να λυθεί μεταξύ τους. Συνεπώς το πεδίο επίλυσης δεν είναι αυτό καθ' αυτό η έρευνα και διάσωση. Είναι του να αξιοποιήσουμε το τι μας δίνει το διεθνές δίκαιο και τι προτροπές έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εγκαθίδρυση συνορεύουσα ζώνης και ζώνης προστασίας της αλίας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την αστυνόμευση που πάει να κάνει η Τουρκία σε όλη αυτή την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, φίλο, δεν κουνιέται. Και κοιτάξτε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ξέρετε κύριε Φενέκο, είχε δώσει deadlines για τις ελλειπτικές ζώνες, πέρα βρέχει. Ναι. Μας ξέφυγε γιατί ήταν Αύγουστος το Turk Aegean. Ναι. Δύο χρόνια δεν βλέπουμε για την έρευνα και τη διάσωση μία ανταπάντηση. Μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Η άλλη πλευρά τα φέρνει και πιο δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Με συγχωρείτε δηλαδή, από ένα σημείο και ύστερα είναι μόνο αυλεψία ή είναι ο φόβος να μην αντιδράσει και βλέπετε να μην αντιδρά αφού κάθε μέρα βάζει και κάτι ακόμη και κάτι ακόμη. Τώρα μέσα σε τρεις μήνες έχει προσθέσει πέντε διαφορετικά ζητήματα. Τι άλλο θέλουμε? Είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε και ακριβώς επ' αυτού θα σας πω το εξής. Καταρχάς έχουμε το νόμο 2289 το 1995. Ο νόμος αυτός αναφέρεται στις δυνατότητες που δίνονται στην ακτοφυλακή μας να δρά για την προστασία και την αστυνόμευση και την εφαρμογή του δικαίου στις ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχουμε καθιδρύσει. Αυτές οι ζώνες αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες. Είναι στο Ιόνιο και είναι στη σχέση μας με την Αίγυπτο, νότια και ενδεχομένως αν εκλάβουμε και το νόμο Μανιάτη που είναι νόμος του κράτους και στην περιοχή της ΑΟΣ που έχει εγκαθιδρυθεί με το νόμο Μανιάτη. Δυστυχώς όμως δεν έχουν επεκταθεί αυτές οι αρμοδιότητες ούτε και τα μέσα στην ακτοφυλακή για να μπορεί να αστυνομεύσει σε αυτές τις περιοχές. Και ξέρετε, εάν στην ΑΟΣ δεν ενασκήσεις εσύ ένα δικαίωμα, μπορεί να το ενασκήσει ο άλλος. Κατά την άποψή μου λοιπόν θα έπρεπε να δηλώσουμε ποια εμείς θεωρούμε ότι είναι η ΑΟΣ έτσι όπως τον ορίζει ο νόμος Μανιάτη του 2011, να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες της ακτοφυλακής έτσι ώστε όταν συμβαίνουν κρίσεις με την Τουρκία να μην τις στρατιωτικοποιούμε αλλά να έχουμε ένα ακόμα ευέλικτο εργαλείο που θα ήταν τα σκάφη της ακτοφυλακής να πηγαίνουν εκεί να δρούν και μάλιστα να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή, το προβλέπει ο νόμος, με σκάφη του πολεμικού ναυτικού που θα αλλάξουν επιχειρησιακή αρμοδιότητα και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε το νομικό επιχείρημα προς κάθε πλευρά ότι εμείς ενασκούμε το δικαίωμά μας. Γιατί τώρα δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Για να το κάνετε που πολύ εύστοχα το λέτε εσείς αυτό, δηλαδή την πρόθεσή σου, αυτό περιγράφω εγώ ως ΑΟΣ μου. Όποιος το αμφισβητεί, ας κάνει τις νόμιμες ενέργειες να προσφύγει, να δούμε. Έτσι γίνεται. Ακλώς. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει να έχεις ευθείες γραμμές βάσης, κλείσιμο κόλπων, κλείσιμο νησίδων, βραχονησίδων, υπολογισμούς συντεταγμένες κατάθεσεις. Τα έχετε δει να έχουν γίνει αυτά εδώ και 10 χρόνια? Υποτίθεται ότι είχε δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, αν θυμόσαστε, στην αρχή όταν μιλήσαμε για την επέκταση της ΑΟΣ στο Ιόνιο και στη νότια της Κρήτης και της χωρικής μας θάλασσας. Υποτίθεται ότι υπήρχε μια επιτροπή που χαρά στις γραμμές βάσης. Η αίσθησή μου είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών τις έχει έτοιμες. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει η βούληση να βγουν τα προεδρικά διατάγματα, άλλωστε το είχε πει ο κ. Σκοτζιάς ότι είναι έτοιμες οι γραμμές βάσεως. Δεν υπάρχει η βούληση. Η βούληση λοιπόν είναι το θέμα. Κοιτάξτε, ρωτάει εδώ πάρα πολλοί ακροατές, αφού σας στέλνουν την καλημέρα του, την καλημέρα τους, με βάση όμως τα όσα αναφέρεται, αν κύριε Φενέκο, λέει για παράδειγμα ένας φίλος από το Ρέθυμνο, όταν λέει η Γερμανία ότι θα πρέπει να λύσουμε διαφορές μεταξύ μας, πώς ακριβώς εννοούν να τις λύσουμε? Αν γίνουν καταγγελίες στους αρμόδιους θεσμούς και δεν παράγουν αποτέλεσμα, το επόμενο βήμα θα είναι ίσως και κάποιο θερμό επεισόδιο για να υπερασπίσουμε τα ύδατά μας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άλλος φίλος εδώ. Λένε οι Αμερικάνοι σέβονται, λέει, την κυριαρχία μας στα νησιά και να καθίσουμε με το γείτονα να λύσουμε τις διαφορές. Ποιες διαφορές? Τα τρία τέταρτα της Κρήτης λέμε ότι είναι τουρκικά και καθίσουμε να το συζητήσουμε, λέει. Είναι πολύ εύστοχα τα ερωτήματα και χαίρομαι που θέτει αυτό που είπε η Αμερικανική πλευρά. Και η Αμερική και το Βερολίνο είπαν ότι σεβόμαστε την κυριαρχία της Ελλάδος. Δεν το προσδιορίσαν για ποιο τομέα. Η κυριαρχία της Ελλάδος είναι μια γενική αρχή. Γιατί δεν τοποθετήθηκαν και να πούν ότι
οι διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι σύνομες και σεβόμαστε την κυριαρχία της Ελλάδος σε αυτές τις διεκδικήσεις. Είναι μια γενικόλογη πολιτικά διπλωματική δήλωση που ο καθένας την ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι πρακτικά. Σε αυτό το χάρτη που έχει καταθέσει στον IMO με τις συντεταγμένες για έρευνα και διάσηση Τουρκία, είπατε πώς, κατά τη γνώμη σας, με ποια, έστω και τώρα, μεθοδολογία θα έπρεπε να πάμε. Βέβαια, αν πάμε με τους ρυθμούς που πάμε στο TurkEgean, ζήτω που καήκαμε. Αλλά, λέω εγώ, την ίδια στιγμή κοτσάρουν με ανάρτηση 30 Ιουνίου, αδόκιμο, ανεβάζουν, όχι κοτσάρουν, ένα βίντεο έρευνας και διάσωσης λίγο έξω από τα Κυκλαδονήσα. Εγώ σας λέω ότι είναι στημένο, ότι είναι σε βραχονισίδα δίπλα στις τουρκικές ακτές. Στημένο. Αλλά αυτοί το κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Το κυκλοφορούν διεθνώς. Δεν θα έπρεπε να τους απαντήσουμε? Δηλαδή, δεν δημιουργούν ένα δεδικασμένο εντός εισαγωγικών με εικόνα και εντυπώσεις ποιος ασκεί έρευνα και διάσωση λίγο έξω από τις Κυκλάδες, ακόμη και αν δεν υφίσταται? Αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο που λέτε και θα σας πω γιατί είναι εύστοχο. Διότι με ένα σμπάρο πετυχαίνει δύο τριγώνια. Δηλαδή, τι λέει? Κάνω έρευνα και διάσωση στις Κυκλάδες σχεδόν, που τη θεωρώ δικιά μου περιοχή. Να, το κάνω, κανένας δεν μου απαντάει. Και δεύτερον, πάει ένα ελικόπτερο, το οποίο λόγω της αμεσότητας και του κινδύνου που υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή και βασισμένος στις διαδιευθετήσεις του IMO και του Διεθνούς Αεροπλοϊκού Οργανισμού, του ΑΕΚΕΟ, δεν έχει εκδώσει κανένα σχέδιο πτήσεως. Δηλαδή, στην ουσία, παραβιάζει και τις δύο συνθήκες με μία πράξη που, η οποία μένει αναπάντητη. Νομίζω ότι το είπατε απόλυτα. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Διότι παραβιάζει, ναι, έχετε δίκιο. Και το FIR στο όνομα της έρευνας και διάσωσης, αλλά το παραβιάζει. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες, κύριε Φενέκο, στο λίγο χρόνο. Επειδή μπροστά μας υπάρχουν ημερομηνίες με συμβολισμούς, είναι η μαύρη επέτειος εισβολής και κατοχής. Βέβαια, βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας και εμείς ως Ελληνισμός, αλλά αυτό σε τίποτα δεν αναιρεί το τι ακολούθησε. Και δεις. Έρχεται μετά η επέτειος των 100 χρόνων του ξεριζωμού, της εκδίωξης των απίστων, όπως λένε. Αυτό είναι ένα κλίμα σε συνδυασμό με την ανακοίνωση για το νέο γεωτρύπανο το πρώτο 15ο του Αυγούστου, που σας βάζει σε κάποιες σκέψεις? Και το λέω γιατί στην Κύπρο η ΕΝΗ είπε ότι ολοκλήρωσε τις έρευνες στο κοίτασμα Κρόνος, που φαίνεται ότι είναι σημαντικές. Στην Κρήτη λένε οι δικοί μας ειδικοί ότι έχουμε σημαντικά κοιτάσματα νότια και ανατολικά. Όλα αυτά συμπίπτουν με τουρκολιβικό, μερικό ελληνογυπτιακό. Τι σκέψεις σας δημιουργούνται? Κοιτάξτε, η αίσθησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, και το έχω πει και εδώ πάρα πολύ καιρό, με επιτροπές ολόκληρες επιστημόνων μαζί με practitioners, δηλαδή με στρατιωτικούς, με ανθρώπους που έχουν εφαρμόσει στην πράξη τα πράγματα, και με δικηγόρους, νομικούς κλπ. Εργάζονται προκειμένου να βρουν τις γκρίζες ζώνες για να μπορέσουν να κινηθούν και να προάγουν τα συμφέροντά τους. Και αυτά τα συμφέροντά τους είναι συνδυαστικά, δεν είναι ένα μόνο. Είναι οι ιωτρήσεις, είναι οι έρευνες, είναι η ΑΟΣ, είναι οι περιοχές αρμοδιοτήτων, είναι οι περιοχές κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είμαι σίγουρος ότι σε όλα αυτά θα κινούνται με νομιμοποιητική βάση κάποια επιχειρήματα που θα τα ερμηνεύουν αυτοί οι βασιζόμενοι στις γκρίζες ζώνες και θα τα βρούμε μπροστά μας. Και διαφωνώ με την αντίληψη που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και ότι δεν υπάρχει φόβος επεισοδίων. Κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί έτσι, γιατί αλλιώς καθησυχάζουν όλοι και δεν είμαστε σε εγρήγορση. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσα. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Στα παλιά ιστορικά παραδείγματα που οι Τούρκοι λένε ότι θα πάνε σε θερμό επεισόδιο για τα δικαιώματά τους κτλ. Στο τέλος, ο στόχος είναι να πάνε σε ένα τραπέζι να χάσουμε κάτι εμείς. Αν η συνταγή τους βγαίνει τόσα χρόνια με μικρές υποχωρήσεις, υπάρχει λόγος να τα αλλάξουν? Είναι πολύ, πολύ καλό το ερώτημα και μου δίνει και την ευκαιρία να απαντήσω και να πω ότι το θερμό επεισόδιο, έτσι όπως θα αντιλαμβανόμεθα, είναι κάτι το οποίο είναι προσχεδιασμένο από την τουρκική πλευρά ή εκμεταλλεύεται μία κατάσταση στην Κυριακή προκειμένου να την ανεβάσει. Η δικιά μου αίσθηση είναι περισσότερο του προσχεδιασμού. Αν λοιπόν αυτός έχει προσχεδιάσει ένα θερμό επεισόδιο, είναι δύσκολο να το αποφύγεις. Και εάν εσύ υποχωρείς, αυτός θα σχεδιάσει κι άλλο, κι άλλο τέτοιο, κι άλλη περίπτωση, δημιουργώντας πλέον τελεσμένα. Γι' αυτό λοιπόν τι λέω. Προκειμένου να αποφύγουμε τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης
και να τεστάρουμε αν πραγματικά είναι η επιθυμία του θερμό επεισόδιο ή είναι ένα συγκυριακό ή ένα τυχαίο γεγονός, θα έπρεπε να έχουμε ένα ακόμα εργαλείο χειρισμού κρίσεων που είναι τα ειρηνικά τύπου μέσα αστυνόμευσης, όπως είναι η ακτοφυλακή και το λιμενικό. Γι' αυτό επιμένω επί Μακρόν στην αύξηση των αρμοδιοτήτων τους. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε με πλέον ευέλικτο και νόμιμο τρόπο, χωρίς στρατιωτικοποίηση, και να διερευνούμε κι εμείς τις αντιδράσεις του αντιπάλου, προκειμένου να κλιμακώσουμε, αν χρειαστεί, όχι τις ενεργείες μας. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Φενέκο, καλημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί πολλοί παίζουν με τις λέξεις. Αποκλείεται να είναι σχεδιασμένη μία κρίση, όχι από εμάς ή από την Τουρκία κατά ανάγκη, για να οδηγηθούμε στο τραπέζι σε μία συμφωνία που εμείς όμως θα χάνουμε από αυτήν μπρος στην αποφυγή ενός πολέμου? Κοιτάξτε, αν και είμαι κατά των θεωριών συνωμοσίας, εν τούτης από τη στιγμή που γεωπολιτικά αυτή τη στιγμή μπλέκουν πολλοί δρόντες, και δεν είναι μόνο ενδεχόμενο του δυτικού κόσμου, είναι και ενδεχόμενο και η Ρωσία. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε η Ρωσία προβοκατόρικα να προκαλέσει κάτι σε συνδυασμό και με την Τουρκία, προκειμένου να οθήσει τα πράγματα σε ένα πρόβλημα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ πιθανό, δεν μπορώ να το αξιολογήσω όμως, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σοβαρό να το έχω στο μυαλό μου και θα πρέπει μέσα στα σενάρια που εξετάζουν και τις ενδείξεις που έχουν και τις πληροφορίες που έχουν όλες αυτές οι ομάδες συμβούλων να το αξιολογούν αυτό. Και κάτι τελευταίο, λέει εδώ ο φίλος ο Σημεών. Κύριε Φενέκο, λέει, αυτή η επί της αρχής συμφωνία για τα σιτηρά που έγινε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, και δεν μάθαμε και πολλά, σας λέει κάτι και σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι τα σιτηρά αφορούν και την Αίγυπτο? Εδώ τώρα αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και θα σας πω γιατί. Η Τουρκία προσπάθησε να μπει στην Πέσκο στο Strategic Mobility. Το Strategic Mobility είναι η αύξηση των δυνατοτήτων που θα γίνει για τις νατοϊκές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, πώς θα μετακινηθούν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο κέντρα. Το ένα κέντρο είναι στο Αϊντχόβεν, στο οποίο μετέχει η Τουρκία. Και το δεύτερο κέντρο είναι το ελληνικό, που είναι στο ΓΕΘΑ και το οποίο έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Αϊντχόβεν δεν έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί να μπει από εκεί προκειμένου να ελέγξει τη δικιά μας συμπεριφορά και το δικό μας κέντρο στρατηγικών μεταφορών. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε προσφερθεί με το κέντρο στρατηγικών μεταφορών για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, σιτηρών κλπ. Με τις δυνατότητες που έχει το κέντρο να βλώνει πλοία. Εάν το είχαμε κάνει αυτό, θα μετήχαμε στο τραπέζι των συζητήσεων για ό,τι συμβαίνει. Και ενδεχομένως να είχαμε πάρει και εντολή είτε από το ΝΑΤΟ είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τέτοιου είδους μεταφορές. Δεν το κάναμε και το θεωρώ ολιγορία. Όμως ποτέ δεν είναι αργά. Έχουμε ακόμα τρόπο να το κάνουμε αυτό από τη στιγμή που ξεκινάει μια συζήτηση για τα σιτηρά. Μάλιστα. Ούτε αυτό το κάναμε. Καταλάβαμε. Όχι. Εντάξει. Θα κλείσω με το φίλο τον Μιχάλη από τη Ρόδο που λέει μπράβο στον κύριο Φενέκο. Έχει απόλυτο δίκιο για το πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την ακτοφυλακή, το λιμενικό μας εν προκειμένου. Και θέλω να του πω, γιατί μάλλον το γνωρίζει, λέει το εξής. Μα αυτό ακριβώς δεν έχουν κάνει οι Τούρκοι. Δεν έχουν φτιάξει, λέει, μια ισχυρή ακτοφυλακή και μάλιστα με μεγάλα πλοία πολεμικά. Έχει δίκιο, συμφωνώ απολύτως μαζί του. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου μεγάλα πλοία και πας εσύ, παίρνουμε τώρα μεν πλοία, αλλά τα πλοία που παίρνουμε είναι κυρίως για λιμένες, για περίχωρα. Έχουμε λίγα πλοία που να μπορούν σε όγκο, μέγεθος και εξοπλισμό να αντιπαρατεθούν. Κατά την άποψή μου πρέπει να το ενισχύσουμε. Και το πολεμικό ναυτικό σε πρώτη φάση θα μπορούσε να μεταθέσει ορισμένες κανονιοφόρους στην επιχειρησιακή αρμοδιότητα της ακτοφυλακής με τα σήματα της ακτοφυλακής. Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.